εδώ από το γήπεδο της Τρίγλιας, όπου για την Γάμα Εθνική θα παρακολουθήσουμε το ντέρμπι της Χαλκιδικής ανάμεσα στην Τρίγλια και τον Άρη Πάρεο χωρίο. Δύο ομάδες έχουν εισέρθει στον αγωνιστικό χώρο, παρουσία του διαιτητικού τρίου, και εμείς να σας πούμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων για τον σημερινό αγώνα. Ο κεφάλας παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί δυνατά στο δεύτερο δοκάρι και παλιά και η μπάλα θα φύγει σε out. Πρώτη καλή στιγμή για την ομάδα του Παλαιοχωρίου από την κεφαλιά εκεί του Ταΐρη Μπάλας. Σπασίτς εκτέλεσε κεφαλιά, η μπάλα βγήκε εκεί σε παίκτη του Παλαιοχωρίου, παίζεται λέει ο Δημητριάδης. Σπουδής τώρα βγάζει την προς την παλιά επικίνδυνα εκεί, θα πει ο Γιώτας ο Παναδοπή και τώρα τι έχει δώσει. Θα δώσει ο Δημητριάδης για την ομάδα του Παλαιοχωρίου. Διαμαρτυρίες από πλευράς Τρίγλιας, εκεί στο έδαφος Γιώτας και Σταυρόπουλος πρέπει να είναι. Σπουδής τώρα βγάζει την προς την παλιά επικίνδυνα εκεί, θα πει ο Γιώτας ο Παναδοπή και τώρα τι έχει δώσει. Γιάννης στην κεφαλιά, Μανιός θα κάνει. Ο Σουάνης μέσα στην περιοχή εκεί κάνει το σουτ και η μεγάλη χαμένη ευκαιρία είναι για την ομάδα της Τρίβλιας από τον Σουάνη, ο οποίος βρέθηκε απέναντι από το Γιώτα, έκανε το σουτ, την μπάλα θα φύγει όμως τελικά σε out. Μεγάλη ευκαιρία για Καραμπάς για τον Αφωτάκη από τα πλάγια. Έχουμε τον γκολ και το 0-1 για από τη σέντρα που βγήκε από τον Εχωτάκη. Ο Ιχνατίδης είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την κεφαλιά εκεί, θα στείλει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Παλαβράκη. Τρίβλιας Παλαιοχωρίου 0-1. Ο ρέφερι έχει φωνάξει κοντά του τους βοηθούς εδώ στο κήπεδο της Τρίβλιας. Έντονες οι διαμαρτυρίες από πλευράς Τρίβλιας προς τον κύριο Δημητριάδη. Αποβολή τώρα για τον προπονητή του Τρίγλιας, τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος αποβάλλεται από τον ρέφερι του αγώνα και θα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι μας. Με την παλιά για την ομάδα της Τρίγλιας, το κατέβασμα εκεί της μπάλας στο σουτ και έχουμε την μπάλα σε κόρνερ. Μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της Τρίγλιας. Ο Ντούγκα είναι αυτός το πολύ δυνατό σουτ. Ο Γιώτας έδιωξε σε κόρνερ. Με Νεγκάλη, ο οποίος προσπάθησε να βρει εκεί τον Ντούγκα. Φέρει νέες διαμαρτυρίες από πλευράς Τρίγλιας. Έναρξη του δευτέρου μικρόνου τώρα εδώ στην Τρίγλια για τον αγώνα της Γάμα Εθνικής και τον ντέρμπι της Χαλκιδικής ανάμεσα σε Τρίγλια και Άρη Παλαιοχωρίου. Η ομάδα του Άρη εκεί, Μανιός παραλίγο να την κερδίσει το διώξιμο τώρα. Εκεί όπου έχουμε τώρα το Σαρβανίδη να κατεβάζει, να κάνει και το σουτ και η μπάλα να φεύγει σε out. Ανάμεσα στις δύο ομάδες. Παλιά η οποία βγήκε για τον Σταυρόπουλο να περνάει εκεί. Σταυρόπουλος έρχεται να βάλει και την δυνατή σέντρα για τον Σουάνη. Κεφαλιά, η μπάλα στην αγκαλιά του Γιώτα από την κεφαλιά του Σουάνη. Έρχεται να βάλει και την παλιά απέναντι για τον Σουάνη. Μόνος του στην περιοχή αυτός κάνει το σουτ. Η μεγάλη ευκαιρία εκ νέου για την ομάδα της Τρίγλιας. Ο Σουάνης, μοιραίος παίκτης σήμερα θα λέγαμε για την ομάδα της Τρίγλιας. Μόνος του απέναντι από τον Γιώτα κάνει το σουτ, η μπάλα σε out. Σπάσιτς τώρα παίρνει λίγα μέτρα φόρα, Σπάσιτς εκτέλεσε απευθείας η μπάλα. Παίκτες της Τρίβλιας στο γύρισμα της μπάλας, το σούτ πάνω στην αγκαλιά του. Το σούτ του Παλαιοχωρίου μες στην περιοχή, επικίνδυνα εκεί τώρα η προσπάθεια, το σούτ. Είναι μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη Παλαιοχωρίου. Αλλά πίσω η μπάλα. Σπάσιτς. Επίθεση με τον Ιγνατίδη να κάνει αυτό το δυνατό σουτ και η μπάλα να φεύγει σε out. Πολύ καλή σκέψη από τον Ιγνατίδη. Έξω η παλιά για τον Πάλα, αυτός στον Ντούγκα. Ντούγκα κάνει το σουτ, σωτήρια διώχνει εκεί ο Σώτας και στη συνέχεια της πάει σε να πιάσει την μπάλα ο τερματοφύλακας στο τακονάκι του Πάλα. Φάουλ τώρα με τον Σπάσιτς να το εκτελεί, θα περάσει η μπάλα εκεί και έχουμε τώρα πέσιμο.
πέρασε και τον βοηθό. Σταυρόπουλος τώρα έχοντας κοντά του τον Μανιό. Σταυρόπουλος, το έδαφος εκεί, παίζεται. Ενώ έχουμε και επεισόδια τώρα ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Πάρα πολλές διαμαρτυρίες προς τον Δημητριάδη, ο οποίος κατάφερε να πει παραμονική δύναμη.